Η εικόνα ξεχωρίζει. Η 12χρονη Εμμανουέλα, χαμογελώντας, βγαίνει από το εμβολιαστικό κέντρο μαζί με τους γονείς της, αφού πήρε τη μεγάλη απόφαση να εμβολιαστεί, για να κερδίσει πίσω τις ελευθερίες της, για να ζήσει τη ζωή της και απλές καθημερινές χαρές που είχαν γίνει πολυτέλεια. Ήθελα να βγαίνω και να πηγαίνω στο μαγαζιά. Και να είσαι και πιο προστατευμένη. Ναι. Το μήνυμα που θέλεις να στείλεις πλέον σε όλα τα παιδιά? Θέλω να εμβολιαστεί περισσότερος κόσμος για να είμαστε πιο ελεύθεροι. Ο καθένας αποφασίζει για τα δικά του τα παιδιά. Εντάξει, εγώ το κάνει και η μεγαλύτερη κόρη μου τώρα. Δεν ξέρω τι να σας πω. Ο καθένας αποφασίζει για τα δικά του παιδιά. Η αρίστη χρόνη δεν χρειάστηκε να αμφιταλαντευτεί. Ο στρατιωτικός αποφάσισε ότι αφού εργάζεται σε χώρους με συνωστισμό και θέτει πάνω απ' όλα την υγεία, να εμβολιαστεί για να απαλλαγούμε από τον εφιάλτη της πανδημίας. Και ειδικά βλέπω και νέα παιδιά που φοβούνται να το κάνουν και απορώ, γιατί και εγώ ανήκω στην νεολαία και λέω εντάξει, εγώ για ποιο λόγο να ρισκάρω που λένε συσσαγωγικά όλο αυτό που γίνεται. Αλλά πιστεύω ότι όλοι να το σκεφτούν και δεν είναι κάτι. Τόσο εμβόλια έχουμε κάνει. Να το κάνουν και άμεσα, γιατί από ό,τι βλέπουν πόσοι πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι άλλο θέλουν? Η τρίτη δόση. Θεωρείται απαραίτητο να την κάνει κάποιος και την τρίτη, έτσι? Μάλλον. Τι έχετε να πείτε σε όσους δεν το έχουν πάρει ακόμα απόφαση? Να το κάνουν. Σε όλο τον κόσμο να εμβολιαστεί για να τελειώνουμε με την πανδημία, αν τελειώσουμε ποτέ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε σε ανάρτησή του, ο υποδιοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης Δημήτρης Αγαπίου, πάνω από 3.000 εμβολιασμοί πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη στην Κρήτη. Αναλυτικά, 1.721 στον Ομό Ηρακλείου, 758 στα Χανιά, 487 στο Λασίθι και 321 στο Ρέθυμνο. Συνολικά 3.287 εμβολιασμοί. Ότι οι εμβολιασμοί σιγά σιγά αυξάνονται πάλι. Αυξάνονται οι νέοι εμβολιασμοί και στην Κρήτη περίπου έχουμε 1.000 εμβολιασμούς νέους κάθε μέρα, καινούργια περιστατικά. Αυτό είναι αισιόδοξο. Είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο και γι' αυτό μέσα από το μήνυμά μας θέλουμε να πούμε στον κόσμο να ακολουθήσει τους ειδικούς, να ακούσει τους ειδικούς. Όχι τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Ανησυχία υπάρχει, γι' αυτό και εμείς λέμε ναι στους εμβολιασμούς. Λέμε στον κόσμο να εμβολιαστεί. Είναι το μόνο όπλο που έχει επιστήμη απέναντι στην πανδημία, να προσέχουμε. 391.924 ήταν μέχρι το βράδυ της Τετάρτης οι ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί στην Κρήτη, ενώ η ολοκληρωμένη εμβολιαστική κάλυψη άγγιξε το 63% στο νησί μας.